Φίλες και φίλοι του Ex Libris, καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Ex Libris για το 2021. Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές να έχουμε, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και φυσικά με πολλές και καλές αναγνώσεις. Το 2021 μας αφήνει και ελπίζω να σας αφήνει όλους υγιείς πρώτα απ' όλα και κατά δεύτερον με πολλά και με πολλές και καλές αναμνήσεις από τα βιβλία που διαβάσατε, με μεγαλύτερες συλλογές βιβλίων και μακάρι με περισσότερο χώρο για να βάζουμε τα βιβλία που θα φέρει το 2022. Το 2021 ήταν μια περίεργη προσωπικά για μένα χρονιά, είχε πολύ άσχημες στιγμές, αλλά είχε και εξαιρετικές στιγμές. Ήταν βέβαια ένα έτος που πιστεύω για όλους μας λίγο όπως σαν αδιέψευσε τις προσδοκίες μας. Δεν ξεκαθάρισαν τα πράγματα όσο θα θέλαμε με την πανδημία. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση περίεργη, εμφιβολιών. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση μας βρίσκει όλους το νέο έτος. Σίγουρα δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα όσο θα θέλαμε. Απ' την άλλη όμως δεν ωφελεί σε τίποτα να μην ψημιρούμε, να σταματήσουμε να ελπίζουμε και κυρίως να σταματήσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Το καλύτερο βέβαια μπορεί να διαφέρει για τον καθένα από εμάς, όμως πιστεύω ότι όταν επενδύουμε σε εισαγωγικά πρωτίστως στον άνθρωπο, στην καλοσύνη και στην αγάπη, κάτι θετικό θα βγει από όλο αυτό. Μία ευχή, αν θέλετε, μία συμβουλή να βρίσκεται να βγάζετε πάντοτε, μάλλον προς τα έξω, τον ευγενικό σας εαυτό. Όλοι έχουν περάσει δύο σχεδόν δύσκολα χρόνια και όσο μπορείτε ας είστε ευγενικοί με τους άλλους. Ειδικά τέτοιες μέρες που σίγουρα λίγο η ένταση, λίγο συνωστισμός, λίγο να τα προλάβουμε όλα, λίγο να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας, ίσως λίγο η πίεση καταναλωτική, κακώς, καλώς πίεση, κάπου μας κάνουν να χάνουμε την υπομονή μας. Όμως, βγάλετε τον ευγενικό σας εαυτό, σκεφτείτε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας, και φροντίστε να είστε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστοι. Γιορτές είναι άλλωστε. Τώρα αναγνωστικά, όπως σας είχα πει και στην αρχή του έτους, δεν σκοπεύω να αγχωθώ φέτος, δεν το κάνω φέτος να κρατήσω ημερολόγιο ή στατιστικά, έτσι έχω διαβάσει περίπου 40 βιβλία, θα ήθελα να είχα διαβάσει περισσότερα, όμως οι διάφοροι παράγοντες, εκτός της θέλησής μου, όπως ξέρετε και το προηγούμενο επεισόδιο με έχουν κάνει να ρίξω τους αναγνωστικούς μου ρυθμούς. Δεν αγχωνόμαστε όμως, κάποια στιγμή πιστεύω θα επανέλθουμε. Σίγουρα το 2021 μου έφερε αρκετά βιβλία, ποτέ δεν είναι αρκετά, το ξέρω. Και να ευχαριστήσω και όλους όσους είστε εδώ, είστε στο Ex Libris, το παρακολουθείτε τακτικά και με τα καλά σας λόγια και με την συμμετοχή σας μου δίνετε το κίνητρο να συνεχίσω να το κάνω. Όπως είπα, σε αυτό το δύσκολο χρόνο, τον περίεργο θέλετε, χρόνο, εκείνο που άξιζε πάνω απ' όλα ήταν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, εσείς δηλαδή, με τους οποίους μοιράστηκα όμορφες στιγμές, εκτός από τους ανθρώπους, τους οικείους μου, τους ανθρώπους που αγαπώ, με όλους εσάς που μοιράστηκα την αγάπη μου για τη βιβλία και πολλά παραπάνω. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις δύο μεγάλες παρέες που έχω στο Instagram, αφενός μένω στο Discord από την άλλη και μιλάμε για τακτικά βιβλία και όχι μόνο.
μιλάμε και για πάρα πολλά πράγματα και με κάνουν, μου δίνουν θάρρος και κουράγιο και πιστεύω και εγώ κάπως προσπαθώ να κάνω το ίδιο και για αυτούς. Όπως είπα, πολλές φορές βρίσκεις τη φιλία, την καλοσύνη, την αγάπη σε ανθρώπους μακριά από σένα, σε ανθρώπους μέχρι πρότινος αγνώστους, τους οποίους ευτυχώς ήρθε η τεχνολογία, ήρθε το διαδίκτυο, ήρθε αυτός ο, ας το πούμε, εξαναγκασμός να γίνουμε πιο δραστήριοι διαδικτυακά και χάρη σε αυτό γνώρισα ανθρώπους που πραγματικά αυτό που λέμε θα ήταν κρίμα να μην τους έχω γνωρίσει. Ελπίζω ότι και εγώ κάτι προσφέρω σε όλους αυτούς που συνομιλούμε, που ανταλλάσσουμε μηνύματα διαδικτυακά. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή όσο περισσότερους από εσάς μπορώ να σας γνωρίσω και διαζώσεις. Λίγο μελοδραματικό ίσως το έκανα το τελευταίο Ex Libris. Δεν έχει σημασία όμως, οι γιορτές είναι. Να κλείσω με αισιόδοξο μήνυμα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Θα πάνε καλύτερα. Θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Και εύχομαι να διασκεδάσετε όλοι όσο μπορείτε, όσο σας επιτρέπουν οι καταστάσεις, οι συνθήκες, να διασκεδάσετε στις γιορτές, να, με το όποιο τρόπο θέλει ο καθένας φυσικά, άλλος θέλει το clapping, άλλος θέλει τη μουσική, άλλος θέλει τις βόλτες, άλλος θέλει την ησυχία του και τα βιβλία του και καλό φαγητό. Είναι και αυτό μια όμορφη ενασχόληση, αν μη τι άλλο. Θα είχα να σας πω χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο του νέο έτος. Εμείς θα τα πούμε με το νέο έτος, με νέο επεισόδιο του Ex Libris. Να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά.